7ης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Καπιλού έχει πολύ καλή εκκίνηση και θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Έρχεται και η Σαϊγκόν τώρα εσωτερικά, αλλά απ' έξω και ο Σερφίλιππος δείχνει ταχύτητα και θέλει να οδηγήσει αυτό στην υποδρομία και θα την οδηγήσει η Σαϊγκόν. Θέλει να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση. Έρχεται και η Λέιντε Αναστασία τώρα να τοποθετηθεί αυτή στη δεύτερη θέση μαζί με τη Σαϊγκόν. Στην πρωτοπορία είναι ο Σερφίλιππος. Πιο έξω είναι η Λέιντε Αναστασία και ο Λεύτερος τώρα που βελτιώνει θέση Σαϊγκόν στην εσωτερική. Πιο πίσω και ο Καμπάκ βελτιώνει θέση και φαίνεται ότι μπαίνει στην κούρσα. Με τον Σερ Φίλιππο πάντα να είναι μπροστά και είναι δυόμικη τώρα. Ο Λεύτερος με τη Λέιντε Αναστασία, ο Καμπάκ εξωτερικά αρχίζει και αυτό σε ένα καλό ανέβασμα. Στην πρωτοπορία σταθερά είναι ο Σερ Φίλιππος, ο Λεύτερος τώρα τον καταδιώ και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Πιο πίσω είναι ο Καμπάκ, ακόμη πιο πίσω τώρα κάνει φύση ο Κινγκ Φίλιππος με τον Σερ Φίλιππο να έχει πλεονέκτημα. Λεύτερος προσπαθεί. Και είναι στη δεύτερη θέση, όμως πλησιάζει απ' έξω. Κάνει το καλό το finish ο Κινγκ Φίλιππος τώρα. Με τον Σερ Φίλιππο και τον Λεύτερο στα τελευταία μέτρα. Σερ Φίλιππος όμως έχει δυνάμεις. Σερ Φίλιππος θα κερδίσει. Πιο πίσω απ' έξω είναι ο Κινγκ Φίλιππος. Στην δεύτερη θέση, ο Λεύτερος είναι τρίτος. Και να δούμε στην τέταρτη θέση αν είναι η Σαϊγκόν εσωτερικά. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Με τον Σερ Φίλιππο να έχει άριστη κίνηση και να κάνει και την έκπληξη σήμερα. Ο Φίνις το κάνει πολύ δυνατό απ' έξω ο Κινγκ Φίλιππος για να περάσει μάλλον στη δεύτερη θέση. Ο Λεύτερος και αυτός πολύ κοντά.